τρέχουν και δεν φτάνουν σε περιοχέ τη Ελλάδα από τι οποίε ξεκίνησε η κτηματογράφηση, οι ιδιοκτήτε που παρά τι ενημερώσει δεν ανταποκρίθηκαν στη διαδικασία των δηλώσεων και αυτή την ώρα προκειμένου να πάρουν πίσω τα ακίνητά του που χαρακτηρίστηκαν αγνώστου ιδιοκτησία, θα πρέπει να καταφύγουν σε δικαστήρια κατά του ελληνικού δημοσίου. Είναι ασφαλμένη η νοοτροπία ότι κάποτε δεν θα πάρει το, ακίνητο, το δημόσιο τα ακίνητά του. Ήδη έχει συμβεί σε περιοχέ. Τη Βόρεια Ελλάδα που ξεκίνησε το κτηματολόγιο πολύ πιο πριν από ότι είχε ξεκινήσει στο Δήμο Ηρακλείου, συγκεκριμένα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, ε, ήδη έχουν καταχωρηθεί τα άγνωστα ακίνητα ω ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Και ενώ οι πρώτοι ιδιοκτήτε που δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τη κτηματογράφησης μπαίνουν σε περιπέτειες, στην Κρήτη, που ακόμη είναι ανοιχτή η διαδικασία σε περιοχέ όπω τα υπόλοιπα του Δήμου Ηρακλείου, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι, το ποσοστό προσέλευση στο κτηματολόγιο είναι δραματικά χαμηλό, γεγονό που προβληματίζει έντονα του αρμόδιου, που χθε ενημέρωση προ τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και του Δημάρχου Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, γνωστοποίησαν ότι το ποσοστό των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι μόλι το 9,4%. Είναι χαμηλά. Και είναι χαμηλά α, α, γιατί υπάρχουν ειδικέ συνθήκε. Η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητε ε, λόγω χρησικτησία, λόγω δασικών. Να ενημερώσουμε ότι είναι κάτι πολύ απλό. Είναι κάτι πολύ εύκολο. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, δεν χρειάζεται τοπογραφικό κάποιο για να πάει να κάνει δήλωση τη ιδιοκτησία του. Μπορεί να επισκεφθεί τα γραφεία κτηματογράφηση τη περιοχή του και σε συνεργασία με του εκεί τοπογράφου να μπορούν να βρουν το χώρο αυτό, το, το, την ιδιοκτησία του πάνω στου χάρτε του κτηματολογίου. Α μην περιμένουν οι ιδιοκτήτε να δοθεί νέα παράταση ή να πάνε την τελευταία μέρα που λύγει η παράταση. Α φροντίσουν έγκαιρα να δηλώσουν τη ιδιοκτησία του. Με δεδομένο ότι δόθηκε και νέα παράταση μέχρι τι 30 Ιουνίου, το κάλεσμα για την άμεση ανταπόκριση των ιδιοκτητών κρίθηκε επιβεβλημένο με στελέχη του κτηματολογίου να ζητούν τη στήριξη των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να μην μπουν σε περιπέτειε οι ιδιοκτήτε που δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί και που κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν τι περιουσίε του. Είναι υπαρκτό ο κίνδυνο, δεν είναι αόριστο, δηλαδή. Η λάθος νοοτροπία που έχουν πολλοί στην Κρήτη ότι έχω ένα ακίνητο το οποίο το έχω πάπου προς πάπου, το έχουν, ε, ε, είναι 200 χρόνια στα ανήκει στην οικογένεια μου και δεν θα έρθει κανείς ποτέ να μου το πάρει, ε, είναι λάθος. Θα το πάρει και αυτός που θα το πάρει είναι το ελληνικό δημόσιο. Γιατί αυτό ισχύει, είναι νόμος του κράτους, είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, τα αδήλωτα ακίνητα τα παίρνει το δημόσιο.